πρόκειται περί οικογενειακού δράματος. Ακριβώς πρόκειται περί οικογενειακού δράματος και όπως εκθέθεσα και κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο, θα ανέμενα τουλάχιστον ακόμη και από τους γείτονες μια καλύτερη αντιμετώπιση. Δυστυχώς είναι κάποια άλλα στοιχεία που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα που έφεραν την υπόθεση σε αυτή την κατάσταση. Τα παιδιά δεν είχαν δόλο, όπως το είπατε, είναι δύο παιδιά και οι ίδιοι γονείς. Αυτά τα παιδιά και, που φέραν στον κόσμο δύο ψυχές, έπρεπε να έχουν τη συμπαράσταση ακόμη και των γειτόνων, ακόμη και του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που είχαν μισθώσει, διότι άκουσα πριν από λίγο μία δήλωσή του ότι έχει κάνει εξώδικη δήλωση και ότι έχει κάνει αγωγή έξωση. Αυτό δεν το γνωρίζω, εμείς δεν το μεταδώσαμε. Εμείς μεταδώσαμε μία πληροφορία ότι δεν πληρώνονταν τα ενίκια. Ναι. Γνώριζε καλώς, εφόσον άκουσε τα κλάματα των παιδιών όπως διατείνεται, γνώριζε το κινητό και των γονέων του και του ιδίου του πατέρα των ανηλίκων. Όφιλε λοιπόν να κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία προς τον ίδιο τουλάχιστον. Πλην όμως επειδή υπάρχει αυτή η αντιδικία και η αντιδικία οφειλόταν στο γεγονός ότι το ζεύγος με το που μετήχησε στο διαμέρισμα, επειδή διαπίστωσε στο διαμέρισμα είχε υγρασία, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να λυθεί η μίσθωση που είχαν υπογράψει για 12 μήνες. Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να λυθεί η μίσθωση. Δεν κατέβαλε πράγματι το ένα μίσθωμα το ζευγάρι, ακριβώς επειδή θέλανε να τον πιέσουν να δεχτεί να λυθεί η μίσθωση προώρα, διότι είχε υγρασία το σπίτι. Όταν λοιπόν ακούστηκε το κλάμα των παιδιών, αντί να ειδοποιήσει τον ίδιο, εγώ δεν λέω ότι καλώς πράξανε, επιπόλαια πράξανε, όχι όμως με δόλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νέα παιδιά που είχαν το θάρρος να φέρουν στον κόσμο δύο αγγελούδια και πραγματικά τους έχουμε καταπαράξει. Ναι. Και αυτή η υπόθεση ανέβηξε στο μέγιστο βαθμό και την έλλειψη των κοινωνικών δομών και την έλλειψη του κράτους πρόνοια. Ανέβηξε όμως πραγματικά και τη μικροψυχία της κοινωνίας σήμερα. Λυπάμαι που το λέω. Εντάξει, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο ότι είναι δύο νέα παιδιά που είχαν την τόλμη να φέρουν στον κόσμο τα μωράκια και έμειναν αβοήθητα ενδεχομένως αυτά τα παιδιά. Έχετε δίκιο. Όμως απ' την άλλη, ένα κοριτσάκι 13 ετών που μπαίνει στη διαδικασία να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, γιατί στα 13,5 έμεινε έγκυος, έτσι. Βεβαίως. Στην ουσία είναι ένα παιδί το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι υπό την επίβλεψη της μητέρας του. Μήπως αυτό δεν φταίει και τόσο η κοπέλα που 13,5 ναι, ετών έμεινε έγκυος. Το άλλο το παλικαράκι στα 18 του και αυτό είναι πολύ νέο για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Είναι ανώριμα. Εντάξει, όμως δεν θα πρέπει να στείλουμε και το μήνυμα στην κοινωνία ότι ένα ζευγαράκι όσο νέο και να είναι που αποφασίσει να παρατήσει, εγκαταλείψει δύο βρεφάκια μόνα τους μέσα σε ένα διαμέρισμα, ότι είναι άμυρο ευθυνών, έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το συζητώ, ναι, και αυτό το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Δεν το συζητώ, είμαι πολύ πιο αυστηρή από εσάς, αν θέλετε. Σωστά. Γιατί είμαι η ίδια μητέρα με τρία παιδιά. Έτσι. Γνωρίζω λοιπόν ότι σαφώς και δεν ήταν η πρέπουσα η στάση τους και των δύο γονέων. Με τη δική τους όμως ανοριμότητα της ηλικίας και την επιπολαιότητα, λόγω του ότι τα τέκνα κατά τις ιδίες ώρες κοιμόντουσαν συνεχώς, γνωρίζουμε όλοι ότι τα μωρά 4-5 μηνών, ναι, τον περισσότερο χρόνο κοιμούνται. Θεώρησαν λοιπόν εσφαλμένα ότι δεν θα ξυπνήσουν μέχρι να επιστρέψουν, διότι θεώρησαν ότι δεν θα καθυστερήσουν πάνω από μία ώρα. Εντάξει, γνωρίζουμε όμως. Λάθος, τραγικό, δεν το συζητώ. Σωστό. Γνωρίζουμε όμως ότι και αυτά τα πολύ μωρά. Αλλά πρέπει να είσαι πάνω. Όχι, πρέπει να είσαι όμως και πάνω από το κρεβατάκι, μη τυχόν του συμβεί οτιδήποτε, να κοιμούνται πλαγιαστά, ώστε αν βγάλουν λίγο γαλατάκι να μην πνιγούν. Δεν είναι και ό,τι άλλο. Προστατέψτε αυτά τα παιδιά και προστατέψτε και του γονεί. Εγώ να σας αναφέρω μόνο μία λεπτομέρεια, ότι όσες ώρες κρατούνταν στη Γαδά ο πατέρας των ανηλίκων, έκλαιγε συνεχώς. Και αυτό μπορούν να σας το καταθέσουν και οι ίδιοι αστυνομικοί που υπηρετούν στο τμήμα που κρατούνταν. Μάλιστα.
Έκλαιγε συνεχώς. Αγαπάει τα παιδιά του. Και θα κάνει. Άρα τα θέλουν πάντα πίσω τα παιδιά. Θέλουν πίσω τα παιδιά τους, καταλαβαίνω. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Όχι μόνο οι ίδιοι και η ευρύτερη οικογένεια. Μάλιστα, μάλιστα. Από την μητρική και πατρική γραμμή. Αυτό... Οπωσδήποτε θα κάνουν τα πάντα να πάρουν τα παιδιά κοντά. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές αφού ερευνήσουν όλη την οικογενειακή κατάσταση και το κατά πόσο θα μπορέσουν οι γονείς να τα μεγαλώσουν. Αυτό. Θα κάνουν τη μελέτη, την έρευνα, έτσι, την αυτοψία που απαιτείται. Είμαι βέβαιη όμως ότι τα παιδιά δεν θα απομακρυνθούν από τους γονείς. Αυτό, γιατί ναι. Θα είναι πολύ σκληρό το να αφαιρεθεί. Το κατανοώ, κυρία Νικολοπούλου. Απλώς εγώ θα ήθελα εδώ να βάλουμε μια τελεία, κυρία Νικοπούλου, καθώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να πούμε ότι θα αφήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να κρίνουν αν πρέπει ή όχι τα παιδιά να πάνε στους γονείς πίσω.